Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, που τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ραυτόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Τζόρμα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, όταν βγήκε η ανακοίνωση από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ ότι θα μειωθούν οι τιμές σε αρκετούς κωδικούς τροφίμων και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες και θα είναι πολλά τα προϊόντα και αυτά, δεν σας κρύβω ότι η πρώτη αντίδραση ήταν πάρα πολύ θετική. Δηλαδή, χάρηκα και εγώ προσωπικά πολύ. Το είπαμε, κάναμε ρεπορτάζ και όλα αυτά. Το μόνο ερωτηματικό τότε ήταν γιατί δεν γινόταν νωρίτερα αυτό και έπρεπε να φτάσουμε μετά από τόσα χρόνια ακρίβειας υπερβολικής κλπ. Να πάρουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μετά ακούω εσάς, διαβάζω, βλέπω κλπ. Να μιλάτε για λίστα ντροπής 123 κωδικών χωρίς προϊόντα πρώτης ανάγκης κλπ. Πείτε μας λίγο ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια. Κυρία Τζούρμα, στα λίγα λεπτά που έχουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για την αλήθεια, για την πραγματικότητα με αποδείξεις. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. 2021 η κυβέρνηση πήρε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. 2022 τον Οκτώβριο δημιούργησε το καλάθι του νοικοκυριού. 2023 τον Οκτώβριο δημιούργησε το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής πάνω από 5%. Το 2023 έγινε αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το 2024, συγγνώμη. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι 28 νομοθετήματα υπό τη μορφή υπουργικών αποφάσεων ή ΦΕΚ ή νόμους έχει πάρει η κυβέρνηση αυτά τα 3 χρόνια προκειμένου να περιορίσει την ακρίβεια και να πατάξει την εσχροκέρδεια. Τα έχει καταφέρει? Όχι, δεν τα έχει καταφέρει. Ήρθε λοιπόν τώρα η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή ποιοι? Αυτοί που ανέβασαν στο Θεό τις τιμές, διπλασίασαν έως και τριπλασίασαν τις τιμές, να πούνε στην κυβέρνηση ότι τώρα αναλαμβάνουμε εμείς δράση και θα κάνουμε εμείς μείωση στους κωδικούς των προϊόντων μας, τα οποία θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές. Είναι αλήθεια? Να τα δούμε ένα-ένα. Κυρία Τζόρμα, μιλάμε, σας είπαμε, αποδείξεις. 72 λεπτά που λάγανε τα μακαρόνια, τα 500 γραμμάρια πριν τη μείωση της τιμής, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 77 λεπτά τα πουλάει μία αλυσίδα σήμερα. Άλλη αλυσίδα τα πουλάγε 83 λεπτά τα 500 γραμμάρια, σήμερα τα πουλάει 1 ευρώ. Άλλη αλυσίδα τα πουλάγε 73 λεπτά, σήμερα τα πουλάει 78 ευρώ. Δηλαδή λένε ψέματα ή κάποιοι μόνο εναρμονίζονται και πράττουν κάποιες αλυσίδες και κάποιες άλλες όχι? Όχι. Αυτό το οποίο κάνουν επί της ουσίας είναι μετατρέπουν τις προσφορές που έχουν σχεδόν σε όλα τους τα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ σε μείωση της τιμής. Για παράδειγμα να πω ότι αν μπείτε σε μία αλφα αλυσίδα θα δείτε ότι σε όλα τα προϊόντα έχει κίτρινα ταμπελάκια. Είναι άλλη η τιμή η αρχική και άλλη η τιμή της τιμής του καταναλωτή. Αυτές λοιπόν τις τιμές, τις προσφορές θα έλεγα, που κάνουν προς τον καταναλωτή σε σχέση με την αρχική τιμή, σήμερα την έχουν βαφτίσει ιδιωτική πρωτοβουλία. Και κρατήστε το αυτό που θα σας πω, μιλάνε για προϊόντα περίπου, σήμερα είναι 362 κωδικοί που αφορούν 80 προϊόντα, τα οποία αυτοί οι κωδικοί θα φτάσουν στους 600. Που θα αφορούν, εν πάση περιπτώσει, περίπου στα 130, 140, 150 προϊόντα. Όμως, θυμηθείτε το και κρατήστε το. Θα ξεπεράσουν όχι τους 1.000 και τους 2.000 κωδικούς. Γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι, θα έλεγα, μία προσπάθεια. Συγγνώμη, για να κατανοήσουμε και κάτι άλλο. Κωδικός δεν σημαίνει ένας κωδικός σε ένα προϊόν. Όχι. Για παράδειγμα, να πω ότι μία μάρκα μακαρόνια μπορεί να έχει 15, 20, 30 κωδικούς. Mm. Αυτό που βάζουν είναι 2 κωδικούς ή 3 ή 5 ή 7 κωδικούς. Γνωρίζει ο καταναλωτής ποιοι είναι οι κωδικοί αυτοί? Όχι, δεν το γνωρίζει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ταμπελάκι εκτός από μία αλυσίδα που από την αρχή αυτή δημιούργησε το δικό της ταμπελάκι που το έχει ονοματίσει μείωση τιμής. Βλέπω λοιπόν εδώ, κυρία Τζόρμπα, ότι το θέμα είναι το εξής. Mm-hmm. Ποια είναι η αρχική τιμή ή η τιμή αναφοράς που κάνουν τη μείωση, τη γνωρίζουμε? Ναι. Άρα λέτε αυτό που ζητάνε οι καταναλωτικές οργανώσεις και στην περίοδο των εκπτώσεων, να ξέρουμε την αρχική τιμή και πόσο γίνεται με την έκπτωση. Αυτό λέτε? Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής? Mm-hmm. Εάν μου λέει μείωσα την τιμή, ωραία, και εγώ σας λέω μείωσε την τιμή. Από πού τη μείωσε? Πού ξέρουμε ότι πραγματικά μείωσε την τιμή? Θα πρέπει να έχω εδώ πέρα μπροστά μου κάποια πράγματα να σας πω ενδεικτικά. Για παράδειγμα, γάλα ευαπορέ, που είναι μέσα στη μείωση της τιμής. Λέει,
τα 170 ml το έχει 55 λεπτά με έκπτωση 20% προσφορά τα έχει. Και η τετράδα τα έχει 2,21. Και εγώ ρωτάω ως καταναλωτής, γιατί να μην πάρω 4 μονές συσκευασίες που θα μου κάνουν 2,20 και να πάρω την συσκευασία της προσφοράς μείον 20% που κάνει 2,21. Εγώ πάλι θα σας πω σαν καταναλωτής, καταναλώτρια, ότι δεν έχω περιθώριο να σπαζοκεφαλιάζω και να είμαι με το κομπιουτεράκι και τα γυαλιά μου, γιατί φοράω και γυαλιά, αν είσαι πάνω από 40 φορές και γυαλιά, για να προσπαθώ κάθε προϊόν που αγοράζω και μπορεί να αγοράσω 20 προϊόντα, να πρέπει να βλέπω τι, ποιος, αν είναι τα 4, αν με συμφέρει το 1. Δουλειά δεν έχουμε εμείς με αυτό, θα ασχολούμαστε για να ξέρω. Αυτό είναι, το κράτος πρέπει να με προστατεύει. Ναι, εδώ το κράτος έρχεται να πει για να μας πείσει ότι εκείνο το οποίο κάνει, να βλέπω μπροστά μου τώρα στην οθόνη το ταμπελάκι του καλαθιού του νοικοκυριού που δείξατε μόλις τώρα. Λέω λοιπόν, υπάρχει ένα προϊόν μέσα με έκπτωση 20% στο καλάθι του νοικοκυριού, πάλι το ίδιο είναι γάλα Evaporé, το οποίο είναι 6 τεμάχια στην τιμή των 6 ευρώ και 5 λεπτών. Και είναι στο καλάθι του νοικοκυριού και είναι και με έκπτωση 20%. Και δίπλα είναι η μονή συσκευασία που δεν είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, κυρία Τζόρμα, και έχει 1 ευρώ και 1 λεπτό. Ποια είναι λοιπόν η μείωση η οποία κάνει? Εδώ δεν υπάρχει καμία έκπτωση, είναι το ίδιο. Έτσι, είναι προφανές. Εσείς θέτετε και μια σειρά από ερωτήματα. Λέτε, ποιοι είναι οι κωδικοί, ποιο είναι το ποσοστό της μείωσης στον κάθε κωδικό, αν θα υπάρχει σήμανση στους κωδικούς, θα υπάρχουν οι 123 κωδικοί σε όλα τα καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, υπάρχουν οι 123 κωδικοί. Αυτά πού τα θέτετε τα ερωτήματα, στο Υπουργείο? Στο Υπουργείο βεβαίως. Και τι σας απαντούν? Στο Υπουργείο, γιατί θα σας πω, στο Υπουργείο, αλλά και στο σύνδεσμο ελληνικών σούπερ μάρκετ, στο σύνδεσμο επώνυμων τροφίμων και στο σύνδεσμο τροφίμων, που είναι αυτονόν η πρωτοβουλία. Αλλά επειδή δεν μας τα ανακοινώνουν εμάς, τα ανακοινώνουν πρώτα στο Υπουργείο και το Υπουργείο τα δίνει στη δημοσιότητα. Γι' αυτό λοιπόν θέτουμε εμείς αυτά τα ερωτήματα προς το Υπουργείο, αλλά και στους ίδιους, που να τους πούμε. Μας λέτε ότι, για παράδειγμα, ότι κάνετε μία προσφορά. Ποια είναι η τιμή της προσφοράς, ποιος είναι ο κώδικος που αναφέρεστε? Ξέρουμε δηλαδή, αν πάρουμε ένα απορρυπαντικό που λέει έχει σε μία μάρκα απορρυπαντικού 8 κωδικούς. Μα αυτή η εταιρεία, αυτό το απορρυπαντικό είναι σε 108 κωδικούς. Ποιοι είναι αυτοί οι 108? Mm-hmm. Και η μείωση η οποία κάνετε, ποια είναι η τιμή αναφοράς που μας κάνετε μείωση? Πάντως μου κάνει εντύπωση με αυτή την πρωτοβουλία που πήρε, εγώ θα πω ότι είναι θετική πρωτοβουλία η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ακριβώς για να γίνει πράξη αυτή η πρωτοβουλία. Αν το Υπουργείο πει, φέρτε μου εδώ τους κωδικούς, πείτε μου την έκπτωση και βάλτε σήμανση. Πού είναι η δυσκολία σε αυτό? Θα σας πω. Για να βάλουμε σήμανση, σήμερα που μιλάμε, κυρία Τζόρμπα, έχουν περάσει πάνω από 20 μέρες από τις 14 Οκτωβρίου που έχει ξεκινήσει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν υπάρχει σήμανση. Η οποία μας είπανε ότι η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Δύο μήνες. Μέχρι τώρα λοιπόν που έχουν περάσει 21 μέρες και δεν έχει μπει σήμανση. Εγώ λέω ότι σε 10 μέρες μετά από αυτό όλο το οποίο έχουμε κάνει, θα έλεγα τον θόρυβο που τους έχουμε κάνει, γιατί βλέπουμε ότι είναι, θα έλεγα, μία εξαπάτηση και μία παραπλάνηση των καταναλωτών, γιατί δεν υπάρχει καμία μείωση. Αλλά λέμε, από τη στιγμή την οποία θα βάλουν μετά από 10 μέρες το ταμπελάκι, θα μας πούνε ότι ξεκίνησε το ταμπελάκι εδώ και 2 μήνες, αφού σε ένα μήνα θα τελειώσει. Λέμε, αν θα το βάλουν. Απλά λέμε, αν θα το βάλουν. Mm-hmm. Όταν θα το κάνουν, αφού λέει για 2 μήνες, τι θα κάνουν μετά? Θα πούνε ότι αυτό θα το επιμηκύνουμε το χρόνο και θα πάει, ξέρω εγώ, και για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 4 μήνες, για 6 μήνες. Μα και για όσο χρονικό διάστημα θέλουν να το κάνουν, να είστε σίγουροι ότι στην πορεία του χρόνου αυτές τις τιμές θα τις αυξήσουν. Γιατί το λέω αυτό με βεβαιότητα, κυρία Τζόρμα? Γιατί το είδαμε μέσα στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στη μόνιμη μείωση της τιμής από 5% και πάνω. Μέσα στην ίδια περίοδο που η πρωτοβουλία αυτή έλεγε 31 Μαΐου, τον Απρίλιο κάνανε αυξήσεις. Τον Μάρτιο κάνανε αυξήσεις. Εντωμεταξύ, δεν θα έπρεπε, που μιλάμε για νόμο τώρα, δεν μιλάμε για μια ιδιωτική πρωτοβουλία που όποιος θέλει ό,τι θέλει κάνει. Πάμε στο άλλο που λέω μέσα σε αυτό που διαβάσατε τώρα το έγγραφο. Λέω, θα υπάρχουν σε όλες τις αλυσίδες. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, στον σύνδεσμο ελληνικών σούπερ μάρκετ συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες συμμετέχουν και στο καλάθι του νοικοκυριού. Αφού υπάρχει αλυσίδα μέσα που είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν έχει τα προϊόντα αυτά, γιατί μας κοροϊδεύουν?
Μάλιστα. Τώρα, μέσα στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα, υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία είναι εμβαδόν 500 τετραγωνικά. Σε αυτά τα μικρά ή μεσαία σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, δεν χωρούν αυτοί οι κωδικοί. Οπότε εγώ τι θα πρέπει να κάνω, θα πρέπει να ψάχνω τα σούπερ μάρκετ όλα για να βρω σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει τους κωδικούς που είναι υποχρεωμένοι αυτούς τους κωδικούς που ανακοινώνουν. Κατανοητό, στο Υπουργείο. Άρα δεν θα μπορούμε δεν θα μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα είδαμε από την Eurostat για άλμα στο 3,2% του πληθωρισμού τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, κάτι που δεν ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ πιο χαμηλά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1,4% τον περασμένο μήνα και 3% στην Ελλάδα. Τώρα είναι 3,2% στην Ελλάδα και περίπου στο μισό, κοντά στο 2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η απάντηση αυτή, κυρία Τζόρμπα, σε αυτούς τους οποίους λέγανε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Και εμείς τους λέμε ότι από τη στιγμή που η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, γιατί δεν μας φέρνετε, δεν εισάγετε και τις τιμές αυτών. Γιατί δεν μπορεί ο πληθωρισμός ή του δίκτυου τιμών καταναλωτή ή ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος να είναι το 50% του ελληνικού πληθωρισμού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από τον μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ο πληθωρισμός συνεχώς αυξάνεται. Και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, αλλά και ο γενικός πληθωρισμός. Από το 2,4 πήγαμε στο 2,8, από το 2,8 στο 3, από το 3 στο 3,2. Δεν είναι δυνατόν. Ακούμε εσάς και άλλους εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων που είστε και πολλά χρόνια στο χώρο και φωνάζετε και τα ξέρετε και τα καταγγέλλετε. Δέχεστε και τις καταγγελίες καταναλωτών. Την ίδια ώρα όμως δεν υπάρχει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στη χώρα όπως υπάρχει σε άλλες χώρες. Μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι μιλώντας πριν από μερικές μέρες με τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, του έθεσα αυτό το θέμα, γιατί εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε οι καταναλωτές ομαδικά πλέον ως ενώσεις μεγάλες καταναλωτών να κάνουμε και μποϊκοτάζ και να κάνουμε και ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο τι είπε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, να ακούσετε κι εσείς τι είπε σε αυτή την εκπομπή σε σχέση με αυτό, με το καταναλωτικό κίνημα που από ό,τι θυμάμαι συμφώνησε ο κύριος Αναγνωστόπουλος ότι καλό είναι να υπάρχει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Όταν είμαστε έτοιμοι να το παρακολουθήσουμε, πάμε να το δούμε, κύριε Ραυτόπουλε. Ωραία. Σε ό,τι αφορά στις ενώσεις καταναλωτών, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πόρτα μας είναι πάντοτε ανοιχτή για τις ενώσεις καταναλωτών και κάνουμε πάρα πολύ συχνά συναντήσεις με τις πιο αξιόπιστες από αυτές. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό που θέσατε, ότι δεν έχουμε ένα οργανωμένο πολύ τουλάχιστον καταναλωτικό κίνημα όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίως βορειοευρωπαϊκές χώρες. Θέλετε να υπάρξει, υπάρχει πολιτική βούληση γι' αυτό. Είναι σημαντικό και θα σας πω γιατί πολλές φορές τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης. Δηλαδή, πολλές φορές αναφέρονται όλοι ότι γιατί, για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτούνται οι ενώσεις καταναλωτών προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους. Σε πολλές από τις χώρες του εξωτερικού που έχουμε ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα, δεν υπάρχει κάποιο είδους χρηματοδότηση. Υπάρχει εμπιστοσύνη προς τις ενώσεις καταναλωτών προκειμένου και πληρώνει τις συνδρομές στα μέλη τους. Οπότε είναι σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη και πολύ πιο ορθολογική και μάλιστα πολύ πιο ανεξάρτητη από την κυβέρνηση. Επιχειρήθηκε στο παρελθόν και στην Ελλάδα η χρηματοδότηση των ενώσεων καταναλωτών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε 2-3 ενώσεις καταναλωτών οι οποίες ήταν πολύ αξιόλογες και από εκεί και πέρα υπήρχε μια ας το πούμε, προσπάθεια ορισμένων να απομυζήσουν την κρατική επιχορήγηση. Σύμφωνοι. Άρα υπάρχει κάποια άλλη λύση που προκρίνεται για να την προωθήσετε. Ναι. Αυτό λοιπόν που γίνεται αυτή τη στιγμή και θα υπάρχουν και νεότερα το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι γίνεται μια αξιολόγηση των ενώσεων καταναλωτών με βάση τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη δυνατότητά τους να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, αγωγές στα δικαστήρια υπέρ των καταναλωτών. Και εφόσον έχουμε μια αξιόλογη ένωση καταναλωτών, η οποία προφανώς κάνει τη δουλειά της, υπερασπίζεται τους καταναλωτές και έχει αποτύπωμα στην πραγματικότητα στην καθημερινότητα για τους καταναλωτές, εκεί πράγματι θα προβλεφθεί και κάποια χρηματοδότηση. Κύριε Ραυτόπουλε, ακούσατε. Θέλω να μου πείτε αν ισχύουν όλα όπως τα είπε ο κύριος. Με συγχωρείτε, δεν έχουμε καθόλου καλή γραμμή. Δεν άκουσα καθόλου τι είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αλλά δεν ακούω και εσάς. Δεν ακούω, δεν σας ακούω δεν καθόλου. Ούτε και μάλιστα εμένα. Ο κύριος Γενικός θα είπε σοβαρά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν σας ακούω και εσάς. Εμένα τώρα με ακούτε.
Όχι, δεν σας ακούω. Δεν με ακούει ο κύριος Ραφτόπουλος. Δεν ξέρω αν με ακούτε κι εσείς. Είναι κακή η γραμμή. Εγώ πολύ σας κακή. Ακούω και πάρα πολύ καλά. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αλλά δυστυχώς δεν τον άκουσα και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Θα τα μεταφέρω εγώ. Το θέμα είναι να ακούσετε εμένα. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα μπορούσαν. Θα βγει για λίγο από τον αέρα ο κύριος Ραφτόπουλος για να μπορέσουμε να το δούμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρά αυτά που είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Ουσιαστικά θα τα επαναλάβω για να τα ακούσω και ο κύριος Ραφτόπουλος. Έχουν να κάνουν με το ότι η κυβέρνηση διαστόματος Αναγνωστόπουλου υποστηρίζει το καταναλωτικό κίνημα και θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στη χώρα. Αυτό βέβαια ως πρόθεση, γιατί από εκεί και πέρα στις πράξεις μετράει. Τι κάνουμε δηλαδή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη θα πρέπει, γιατί έχουν αρκετές μέρες που έγινε αυτή η συνέντευξη που είδατε, ήδη θα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Θα επιχειρήσουμε τις επόμενες μέρες να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Πότε λύγει αυτή η αξιολόγηση των καταναλωτικών οργανώσεων, πότε λοιπόν θα μπορέσει να υπάρχει μια πρόθεσή τους, έτσι ώστε και εμείς να αρχίσουμε να ξεκουνάμε λίγο το κεφάλι μας, αν θέλουμε, ενώ οι καταναλωτές, όλοι εμείς, εσείς, εγώ, οι οικογένειές μας, άμα θέλουμε να μπορούμε οι ίδιοι μας να θέσουμε την ακρίβεια υπό έλεγχο, αν θέλουμε οι ίδιοι μας να μην αφήνουμε να γίνονται πράγματα τα οποία είναι εις βάρος μας, τότε οφείλουμε να είμαστε ενεργοί καταναλωτές. Λοιπόν, είναι μαζί μας και πάλι ο κύριος Ραφτόπουλος. Τώρα με ακούτε, κύριε Ραφτόπουλε? Τώρα με ακούτε? Έπεσε και η γραμμή. Εντάξει, κάτι γίνεται τώρα με το ίντερνετ. Μας κάνει πλάκα, κυρίες και κύριοι. Αλλά θα το αποκαταστήσουμε. Κρίμα λοιπόν που σε αυτό το κομβικό σημείο που θα έπρεπε να ακούς και τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν πειράζει, όμως θα τα μεταφέρω εγώ. Κρατούμε από τον κύριο Ραφτόπουλο τα καρτελάκια που πρέπει να μπουν για τους κωδικούς με την ειδική σήμανση. Πάμε να δούμε τώρα αν μας ακούτε. Τώρα μας ακούτε? Τώρα σας ακούω πολύ καλά. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστόπουλος είπε ότι υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει ενεργό και πολύ έντονο καταναλωτικό κίνημα, ότι ακριβώς αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, ότι είναι υποαξιολόγηση οι καταναλωτικές ενώσεις έτσι ώστε αυτές που είναι ικανές και άξιες και πηγαίνουν τις καταγγελίες και γίνονται αγωγές στα δικαστήρια, ομαδικά και όλα αυτά, να χρηματοδοτηθούν κιόλας. Αυτό είπε. Το οποίο απόσπασμα μπορείτε να το βρείτε, υπάρχει φυσικά, είναι στο YouTube. Και περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Και ότι είναι σε πολύ, πολύ κοντινή επαφή η γραμματεία με τις καταναλωτικές ενώσεις. Τι λέτε εσείς? Πάμε λοιπόν. Ο στόχος των ενώσεων καταναλωτών δεν είναι να προχωρούν σε ομαδικές αγωγές προκειμένου να έχουν, αν θέλετε, αξία οι ενώσεις. Αυτό το οποίο εμείς προσωπικά ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ δεν ζητήσαμε, δεν ζητάμε και δεν πρόκειται να ζητήσουμε ποτέ, μα ποτέ από το Υπουργείο, είναι χρηματοδότηση. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε, του συνεπιστρέφουμε. Για να έχουμε καθαρές σχέσεις. Γιατί όποιος χρηματοδοτείται από το κράτος, μάλλον κάτι άλλο θα συμβαίνει, κυρία Τούρμα. Παρόλα αυτά, ναι, επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καμπάνια ουσίας, γιατί το θέμα είναι στην νοοτροπία μας των Ελλήνων. Να είστε σίγουροι ότι μετά από 3 χρόνια που ξεκινήσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και 2 χρόνια πριν το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή τα 5 τελευταία χρόνια, ορίμασε η στιγμή εκείνη που θα κάνουμε εμείς το καταναλωτικό κίνημα που τόσο πολύ ανάγκη το έχει η χώρα μας. Για παράδειγμα, επειδή γνωρίζετε ότι εάν πούμε το τάδε προϊόν της τάδε εταιρείας έχει κάνει εσχροκερδία απέναντί μας, τότε δεν θα φτάνει, κυρία Τζούμπα, όχι το σπίτι μας, ούτε η περιουσία όλων των καταναλωτών, προκειμένου να, που σίγουρα θα προσφύγουν. Να ξεμπλέξετε στα δικαστήρια. Σωστά. Εκείνο είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και να πείσουμε τους καταναλωτές να γυρίσουν την πλάτη σε αυτά τα προϊόντα είναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα τα οποία έχει μειωθεί η ποσότητά τους. Και να πω ενδεικτικά, στο σοκολατούχο γάλα, στις εταιρείες οι οποίες από 500 ml το έχουν κάνει 450 ml. Στα σνακ, όπως είναι παράδειγμα τα πατατάκια ή τα γαριδάκια ή όλα αυτά, που ήταν 50 γραμμάρια και τα έχουν κάνει 45. Συγγνώμη για να καταλάβουμε, άρα είναι νομικό το θέμα, αν κατάλαβα, ότι δεν μπορεί να γίνει καταγγελία και να μπλέξετε αν μιλήσετε για τιμή. Μπορείτε όμως να μιλήσετε για ποσότητα? Ακριβώς, μπορούμε να μιλήσουμε για ποσότητα. Όταν λοιπόν λέμε ότι τα πατατάκια όταν ήταν
50 γραμμάρια είχαν 50 λεπτά και σήμερα που είναι 45 γραμμάρια έχουν 55 λεπτά. Δηλαδή έχει μειωθεί το περιεχόμενό του κατά 10% και έχει αυξηθεί η τιμή του κατά 10%. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεν λέμε ούτε μάρκα ούτε τίποτα. Εκεί λοιπόν λέμε στον καταναλωτή με άλλα λόγια να προσέξει αυτά τα πατατάκια που γράφει στη συσκευασία. Είναι υποχρεωμένοι να γράφουν τα γραμμάρια, να μην τα καταναλώνουν, να μην τα αγοράζουν. Ωραία, άρα αυτό σημαίνει. Ενεργό έχει καταναλωτικό δηλαδή κίνημα. Δεν έχω, κύριε Ραυτόπουλε, άλλο χρόνο. Κλείνοντας, θέλω μόνο να επαναλάβουμε αυτό που είχατε πει στην εκπομπή και είχαμε βγάλει και δελτίο τύπου και τελικά μαθαίνουμε ότι θα εφαρμοστεί για τα μπουκαλάκια, τα πλαστικά του νερού κλπ. Που θα τα επιστρέφουμε. Γυρνάμε λίγο σε παλιές εποχές για να πάρουμε το βάουτσερ, σωστά? Ναι, θα τα επιστρέφουμε στα μηχανήματα που είναι υποχρεωμένοι η κυβέρνηση, το Υπουργείο να βάλει, να τοποθετήσει. Δεν έβαλε ακόμα, να πούμε, δεν έβαλε ακόμα. Πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Και ανάλογα με το τι θα επιστρέφουμε, θα μας επιστρέφουν, θα μας δίνουν ένα χαρτάκι, το οποίο θα ισούται με κάποια λεπτά, που αυτά θα μπορούμε να τα εξαγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ ή θα μας δίνουν πίσω επιστροφή στα χρήματα, σε αυτά τα οποία έχουμε βάλει. Αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο το τι θέλει να κάνει. Αυτό όμως περιμένουμε, θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Δεν έχει εφαρμοστεί. Τις επόμενες ίσως εβδομάδες θα το εφαρμόσει. Από 1η Ιανουαρίου άκουσα. Από 1η Ιανουαρίου εγώ είδα ότι θα εφαρμοστεί. Θα το δούμε. Κύριε Ραυτόπουλε. Ήταν υποχρεωμένοι και από τον προηγούμενο Ιανουάριο να το έχουν εφαρμόσει, αλλά δεν το έχουν εφαρμόσει ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με τις εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί μας ο Θεόδωρος Πανταλέων, υποψήφιος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, επικεφαλής αλληλεγγύη επαγγελματιών.